Μια πολύ όμορφη καλημέρα από το εργαστήριό μου. Βομβαρδιστικό τοπίο, θα έλεγα. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα βραβείο. Ένα βραβείο που είχα πάρει ως νέα καλλιτέχνη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη για μένα είναι ένα ιδιαίτερο, έχω μια ιδιαίτερη αγάπη. Επικονίζει την Ευρώπη, εδώ. Και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις χώρες της Ευρώπης. Αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι βρέθηκα σε έναν χώρο το οποίο ήταν πινέλα και καμβάδες και είχα και εγώ το καβαλέτο μου και το θέμα ήταν η Ευρώπη. Αυτό που μου είχε βγει τότε, παρόλο που δεν είχα έτσι ιδιαίτερη σχέση με τη Γαλλία, το μόνο που είχα διαβάσει τότε ήταν Βίκτορ Σουγκό, Παναγία Παρισιών και οι Άθλοι. Μου ήρθε και έφτιαξα το πύργο του Άιφελ, ένα σύμπλεγμα με την Ακρόπολη, το οποίο μου το κρατήσανε το έργο και μου δώσανε αφίσα βέβαια που επικονίζει το έργο, το οποίο δεν μπορώ να το βρω τώρα γιατί γίνεται. Θα το βρω όμως και θα σας το αναρτήσω σε σχόλιο. Βλέποντας αυτό, ήθελα να σας πω ότι εμένα η τέχνη ήταν και στην αρχή που ξεκίνησα ένα τρόπο διαφυγής, αλλά κατέληξε να είναι ένα τρόπο ζωής. Και έτσι προχωρώντας στη ζωή, θυμάμαι και αυτό που είχε πει η Ζωή Λάσκαρη με μια λαϊκότητα, ας πούμε, με μια λαϊκή προσέγγιση, ότι δεν χρειάζεται να βιάζεις κάτι, έρχεται. Και αυτό που μου έρχεται πάντα και ως στόχο είναι ότι παλεύεις, αγωνίζεσαι, και άμα δεν γίνεται κάτι, φτάνει στάχτη, ας πούμε, φτάνει χώμα. Όταν είναι πατημένο, εντάξει, το αφήνεις. Όταν όμως δεν είναι, πάλι δημιουργείς. Και για μένα αυτό είναι μια πρόκληση, γιατί εκεί που λες ότι δεν γίνεται κάτι πλέον, μπορεί να σε πάρουν ένα τηλέφωνο και να σου πούνε, Μαρία, θέλουμε να κάνουμε αυτό στην τέχνη. Και λες, ρε παιδί μου, μα πού ήσασταν, ξέρω εγώ, πέρσι, ξέρω εγώ. Δεν έχει να κάνει τελικά, έχει να κάνει ότι ίσως έρχεται στην κατάλληλη στιγμή το καθετή. Αυτό. Φιλάκια από μένα πολλά.